η εκστρατεία, η Μικρασιατική, λέγανε, μα τι να πάμε εκεί πέρα, μήπως δικαιολογείται που πήγε ο ελληνικός στρατός εκεί, που αποβιβάστηκε στη Σμύρνη. Το ερώτημα, και μερικοί είπαν, όχι, δεν έπρεπε να πάει, λέει, έτσι έπαιρνα μερικοί. Και μάλιστα μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιωάννης Μεταξάς. Βέβαια, κάποιοι υποστηρικτές του, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, λένε, α, είδες δίκιο έχει ο Ιωάννης Μεταξάς. Ο Ιωάννης Μεταξάς δεν έπεσε έξω προς αυτό, αλλά και όσον αφορά τη Μακεδονία, είχε πει, δεν δικαιολογείται να πάει ο ελληνικός στρατός στη Μακεδονία, δεν θα μπορούσε να την κρατήσει. Και έπεσε έξω. Το πιθανότερο ήταν να πέσει έξω και στη Μικρά Ασία. Εάν δεν υπήρχε η σύμπτωση ορισμένων γεγονότων και κυρίως η στάση των συμμάχων και κυρίως των Ιταλών και των Γάλλων, οι οποίοι παράτησαν εντελώς τους Έλληνες και μάλιστα υποστήριξαν τον Κεμάλ Ατατούρκ, δίνοντάς του όπλα, αποθήκες ολόκληρες, και αν δεν υπήρχε επίσης ο Λένιν, ο οποίος συστηματικά τροφοδοτούσε το στρατό του Κεμάλ Ατατούρκ. Μερικοί λένε, ένα, απέτυχε η εκστρατεία διότι ο ελληνικός στρατός πήγε προς την Άγκυρα, πήγε πολύ μακριά. Δεν ήταν λάθος στρατιωτικό αυτό, στρατηγικό. Δεν μπορείς να κρατήσεις μια περιοχή γύρω από τη Σμύρνη, εάν που είναι μικρή περιοχή, αν δεν έχει βάθος εσωτερικό για να την υπερασπιστείς. Έπρεπε υποχρεωτικά, για δύο λόγους λοιπόν, να πάει προς την Άγκυρα. Ο ένας λόγος ήταν αυτός, να έχει βάθος, και δεύτερον, να χτυπήσει τον Κεμάλ πριν καταφέρει να οργανωθεί σωστά, δηλαδή να γίνει ισχυρός. Όμως εκείνος πρόλαβε, διότι κατά κακή μας τύχη, οι μεν Ιταλοί και πριν τον Μουσολίνι είχαν τη θεωρία του Mare Nostrum, που ήθελαν την Ανατολική τουλάχιστον Μεσόγειο Ιταλική, οι δε Γάλλοι, βλέποντας ότι η Αγγλία υποστηρίζει συνεχώς τα ελληνικά στρατεύματα, αποφάσισε κάποια στιγμή να παρατήσει την υπόθεση της Αντάντ και να αποσυρθεί αφήνοντας τα όπλα στον Κεμάλ.